Αγαπημένοι μου φίλοι, το σημερινό βίντεο δεν έχει σκοπό να τρομάξει κανέναν. Αντίθετα, σκοπός του είναι να δυναμώσει την πίστη μας και να αυξήσει τις αντοχές μας. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς το επόμενο διάστημα, να είμαστε έτοιμοι τις επόμενες ημέρες. Ακούστε λοιπόν όλοι το έκτακτο μήνυμα που στέλνει ο μοναχός μας. Τις επόμενες ημέρες θα πέσουν μελίσσα πάνω στους Έλληνες. Ουράνια μηνύματα στέλνει ο μοναχός. Εντός λίγων ημερών, η κατάσταση στην Ελλάδα θα χαλάσει περισσότερο. Μη φοβηθείτε όμως, κρατήστε γερά. Δώστε κουράγιο σε όλους και πρώτα στον εαυτό σας. Θα τρέξουν τα γεγονότα εσωτερικά με τέτοια ταχύτητα που δεν θα προλαβαίνετε να τα θυμάστε μετά. Όμως ο Χριστός σας, ο Θεός σας, ο Πατέρας σας, σας έχει δώσει έναν λόγο και τον κρατάει. Μην πέσετε από τα σύννεφα όταν θα τα δείτε όλα αυτά να γίνονται. Κάντε την προσευχή σας μέρα και νύχτα. Σας λέω μόνο αυτά. Ήρθε η ώρα να δείτε τη χώρα σας ελεύθερη, τη χώρα μου πλημμυρισμένη από πίστη, και να μην ικανοποιηθείτε με αυτά που θα τραβήξουν οι άλλοι, γιατί και σε αυτούς θα δώσω βοήθεια μετά από μετάνοια και πραγματικού σωστού δρόμου πίστης προς εμένα που είμαι ο αληθινός Θεός. Την ώρα που θα γίνουν τα γεγονότα και θα επικρατεί χάος σε ό,τι πιάνει από τη Βαλτική και φτάνει μέχρι τα σύνορα της Αμερικής και της Αγγλίας, θα υπάρχει πράγματι το χάος. Αυτό θα έρθει μετά τον Αρμαγεδόνα. Η καταστροφή θα έρθει από τον Εφράτη ποταμό και πάνω. Αυτό θα είναι ο πόλεμος. Δεν θα υπάρχει Συρία. Δεν θα υπάρχει Τουρκία. Δεν θα υπάρχει η μισή Βουλγαρία. Και θα ανεβαίνει, θα επεκτείνεται ο πόλεμος σταδιακά κάθε μέρα. Όταν θα γίνει το μεγάλο τριήμερο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, ο πόλεμος αυτός δεν θα σταματήσει. Η Ελλάδα και η Κύπρος θα πλημμυρίσουν από Άγιο Φως. Και όταν η Ελλάδα θα ηγείται από τον δικό μου άνθρωπο, οι άλλοι δεν θα γνωρίζουν καν που είναι οι ηγέτες τους. Με γρήγορους θανάτους και με καλπάζοντα πόλεμο θα φτάσουν μέχρι το χάος. Από εκεί και πέρα, βάλτε εσείς τη φαντασία σας να δουλέψει για το τι θα δείτε για αυτά τα κράτη. Οι τρεις μέρες θα είναι αιματηρές. Οι τρεις μήνες ή και περισσότερο ακόμα θα είναι δοκιμασίες. Θα δοκιμαστείτε στην πίστη και στο στομάχι. Η Ουκρανία θα είναι η σπίθα που θα ανάψει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και τότε θα βρει ευκαιρία η Τουρκία να χτυπήσει την Ελλάδα. Η Ρωσία, απασχολημένη όπως θα είναι με την Ουκρανία, δεν θα μπορέσει να βοηθήσει αμέσως την Ελλάδα. Και στην Ελλάδα θα υπάρχει ακυβερνησία. Τότε οι Τούρκοι, νομίζοντας ότι θα μπουν στην Ελλάδα σαν τα αφεντικά στα εδάφη τους, θα χτυπήσουν. Και τότε ο Ρώσος θα βγει από εκεί που δεν τον περιμένουν. Ούτε από χρήματα, ούτε από γη έχουν ανάγκη αυτοί. Η δική τους η ανάγκη είναι να μείνετε ορφανοί, χωρίς πατέρα. Όμως έφτασε η ώρα που με ανθρώπινο σχέδιο και ενέργεια Θεού θα γίνουν όλα. Δηλαδή θα αφήσει τα ανθρώπινα σχέδια που σκοπό έχουν να σας καταστρέψουν να εξελιχτούν μέχρι κάποιο σημείο για να μπορέσουν να καταλάβουν την τροπή τους, να μπορέσουν να καταλάβουν τις αμαρτίες τους και να δουν πραγματικά με τα μάτια τους τι εστί ο ένας και ο αληθινός Θεός. Ήδη, παιδιά μου, είναι αναπολόγητη εκείνη. Τι περιμένετε, συνεχίζει και λέει ο μοναχός,
να βάλουν τη λογική τους πάνω από την πράξη τους. Η λογική τους, θυμηθείτε τη λέξη, έχει πεθάνει μαζί με την ψυχή τους. Ένα να ξέρετε και μόνο ένα. Ούτε στη γη, ούτε στον ουρανό, ούτε σε ολόκληρο το σύμπαν δεν υπάρχει κάτι άλλο, πιο μεγάλο από το Θεό. Πολλοί τρυποκάριδοι πέρασαν σε αυτόν τον κόσμο και όλοι νόμιζαν ότι τρυπούσαν τον κορμό. Ο ένας χτύπαγε στην κορυφή και ο άλλος από την άλλη πλευρά. Άλλοι χτυπούσαν στη μέση και άλλοι στο τέρμα και γύρω τριγύρω. Αλλά τις ρίζες ποτέ και κανένας δεν μπόρεσε να τις βρει και να τις τρυπήσει. Ήταν όλοι τους τρανοί επάνω στους λαούς τους. Με πολλή περηφάνεια σώματος, αλλά με θανατωμένη, πεθαμένη ψυχή από την ώρα που γεννήθηκαν. Λίγοι των λίγων ήταν εκείνοι που έστειλα εγώ, ο Θεός σας, ως ηγέτες. Λίγοι είναι οι τρεις. Ο Μωυσής, ο Μέγας Αλέξανδρος και αυτός που θα έρθει. Αυτοί είναι τρανοί της γης, αναγνωρισμένοι από τον θρόνο του ουρανού. Σας γνωρίζω από την ώρα που ετοιμάζεστε για την έλευση στη γη. Γνωρίζω ήδη και τα έργα σας. Ό,τι γράφετε, πείτε τα. Και πράξτε όπως εγώ, που ένυψα τους πόδα σας. Το ίδιο να κάνετε κι εσείς τους άλλους. Θυμηθείτε τον χάρτη που σας έχω δείξει, που θα είστε περιτριγυρισμένοι από φίλους πλέον, που δεν θα κάνουν ποτέ σε εσάς ζημιά. Αλλά οι φίλοι αυτοί, για να περάσουν σε εσάς, θα πλύνουν τα πόδια τους πρώτα σε ποτάμι και όχι μόνο σε ένα ποτάμι. Όχι, παιδιά μου, δεν καταλαβαίνετε. Τα σύνορα σας δείχνω, αλλά δεν το καταλαβαίνετε ακόμα. Πού γίνονται, παιδιά μου, οι σφαγές των αδελφών σας σήμερα? Στη Συρία. Ποιο ποτάμι σας γορίζει από σας? Αυτοί θα είναι οι φίλοι που δεν θα σας ενοχλήσουν ποτέ και από την Ανατολή, αλλά και από τη Δύση. Τρεις ποταμοί θα τριγυρνούν τη χώρα σας. Που σκότωσαν τον Άγιο Κοσμά, έως εκεί θα φτάσετε. Ο Θεός, παιδιά μου, συνεχίζει ο μοναχός, θα δώσει τέτοια ευλογία και ευγνωμοσύνη στη χώρα αυτή, την Ελλάδα σας, τις ώρες της παγκόσμιας δυσκολίας, ώστε ό,τι γεννηθεί επάνω στη γη θα είναι διπλάσιο στην παραγωγή, θα είναι ευλογημένο. Ευγνωμοσύνη θα δώσει και ευγνωμοσύνη θα πάρει ο Θεός, διότι και αυτό θα είναι διπλό. Θα ζήσετε σε μια χώρα χρυσαφένια, σε μια χώρα που ο ήλιος θα χαμογελά πρωί και βράδυ, διότι για την ώρα αυτή εργάστηκαν άπειροι μάρτυρες. Μαρτύρησαν με το όνομα του Χριστού στα χείλη τους και εν ονόματί Του, αλλά ταυτόχρονα με το νου τους στην Ελλάδα. Αυτές οι θυσίες, οι ουράνιες θυσίες, αυτές είναι που έχουν καλύψει τη χώρα σας από άκρη σε άκρη. Και η ευλογία του Θεού τίμησε, τιμά και θα τιμήσει τις θυσίες αυτές. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.